Μάρια, ξεκινάω από σένα. Θέλω να πεις γενικά πώς είδες όλο αυτό το story με την Κάτια, με το ρύζι, πώς φέρθηκε, αν φέρθηκε ατομικά ή ομαδικά. Κωνσταντίνο μου, καταρχήν να σου πω ότι δεν έχω εικόνα για να σε δω πώς είσαι εκεί, πώς έτσι που λέτε έχω μετά ξυρι... και όλα αυτά. Έχω ξυριστεί με λίγο, μην πω πώς τι. Δεν έχω εικόνα δυστυχώς για να σας δω. Λοιπόν, φίλε, αυτό που βλέπω είναι ότι γενικότερα βάσει δυναμικής των δύο ομάδων υπάρχει μία έτσι ανισορροπία. Σίγουρα η ομάδα των Μαχητών είναι πιο δυνατή αγωνιστικά από την ομάδα των Διασύμων. Και γενικότερα όλο το παιχνίδι είναι σε λίγο slow motion αγωνιστικά. Η Κάτια είναι μία δυνατή παίκτρια από την ομάδα των Διασύμων. Όχι γενικά σε όλο το παιχνίδι, στο συγκεκριμένο στην ομάδα να το μεταφέρει ότι βρήκα αυτό και αναλόγως η ομάδα να πράξει. Εγώ θέλω να ρωτήσω, παιδιά, εσάς τους δύο, γιατί εσείς μπορείτε να έρθετε και στη θέση της ομάδας αυτής. Εσείς πώς θα αντιδρούσατε, πώς θα το βιώνατε και εσύ Κωνσταντίνε μου, αλλά και εσύ Μάριε, και αν είχατε έτσι τέτοια περιστατικά ή αν ήρθατε σε τέτοια θέση. Κοίτα. Υπήρξαν περιστατικά όπου βρήκαμε... Είναι ελάχιστες οι ποσοτές που μπορεί να βρεις και αυτό με τα σκουπίδια ισχύει στα παιχνίδια. Νομίζω πώς βρέθηκε στα σκουπίδια ρύζι, θα με τρελάνεις. Κοίτα, εγώ, παιδιά, το βλέπω πολύ απίθανο να βρει και αυτό το σακουλάκι άβρα στο ρύζι στα σκουπίδια. Τώρα να μιλήσουμε ποσότητα. Και ειλικρινά. Μα ποιο ήταν τα σκουπίδια, ναι. Και χωρί από αυτό, εμένα μου κάνει μεγάλη εντύπωση πώς αυτό έπαιξε και στην κάμερα. Δηλαδή, εφόσον είναι εκτός παιχνιδιού, δηλαδή είναι κάτι το οποίο το έχεις βρει έξω. Όχι, αυτό είναι το σωστό. Να παίξει την κάμερα. Όχι, δεν είναι σωστό να παίξει. Το θέμα είναι να το πάρει η παραγωγή και να μην το επιστρέψει ποτέ στους παίκτες. Γιατί άμα ήταν έτσι, αν να πάνε και οι μαχητές να κλέψουν. Να το πάρει, ναι, αλλά γιατί να μην παίξει. Γιατί όλο αυτό, δεν έχει να κάνει με το ρύζι, παιδιά. Έχει να κάνει με την προσωπικότητα. Αυτή τη στιγμή κρίνεται η Κάτια, κρίνεται η ομάδα. Ωραία. Ήταν σημαντικό. Εφόσον όμως το παραδέχεται και η ίδια, αυτό το σακουλάκι ρύζι δεν θα έπρεπε να φανεί στην κάμερα. Θα έπρεπε να επιστραφεί. Ναι, έπρεπε να το πάρει η παραγωγή και να πει, παιδιά, δεν είναι εκτός κανόνα αυτό. Το πράγμα πρέπει να συνεχίσετε με τις προμήθειες που έχετε. Και το οποίο έχει γίνει και σε εμάς παρόμοιο περιστατικό. Α, για πες. Ότι βρήκαμε κάτι, η παραγωγή μας είδε ότι βρήκαμε κάτι, το πήραν και απλά, ούτε φάγαμε οτιδήποτε. Πού το βρήκατε? Γενικότερα πιστεύω, Σύση και Κωνσταντίνο μου, εμείς τα λέμε και γενικότερα καταλαβαίνουμε ένας τον άλλο αρκετά τι λέμε, αλλά για να καταλάβει και ο τηλεθεατής τι λέμε, είναι ότι η ομάδα των Διασύμων στην ομάδα και πράγματα τα οποία δεν βγαίνουν τηλεοπτικά, που δεν μπορούμε να δούμε εμείς δηλαδή, έχουν άλλα θεματάκια και αυτό ήταν έτσι ακόμη ένα σκαλοπάτι για να βγουν και να κάνουν τις δηλώσεις που έκαναν, να την ψηφίσουν στο Συμβούλιο. Πιστεύω όμως ότι βλέποντας ότι η Κάτια είναι η πιο δημοφιλής παίκτρια, γιατί μη γελιόμαστε λεφτά εκεί, ήθελαν να ρίξουν τη δυναμική σου αυτής της παίκτριας. Πιστεύεις ότι η ψηφοφορία που ακολούθησε με τα κορίτσια και τον Περικλή να ψηφίσουν την Κάτια, λοιπά. Νομίζω είναι ένας συνδυασμός αρκετών πραγμάτων. Το να κρύψεις από την ομάδα σου φαγητό. Καλύτερο σε εισαγωγικά παίκτη της ομάδας σου, ο οποίος στην πορεία θα φέρνει νίκες και ίσως να φας και στην καλύβα. Γιατί με το να φέρνει ένας παίκτης 2-3 νίκες, πολύ πιθανό να κερδίσεις και να έπαθει. Μάρια, δεν σημαίνει όμως αυτό. Συγγνώμη που σε διακόπτω, δεν σημαίνει αυτό όμως ότι πρέπει να λειτουργείς ατομικά, να σκέπτεσαι μόνο την πάρτη σου και να λες, εφόσον εγώ είμαι ο καλύτερος παίκτης, θα τρώω και παραπάνω. Όχι, και... συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Στρατηγικά που λες, στρατηγικά θα πρέπει να την κρατήσουν. Δεν είναι ότι έχουν μείνει 2-3 να φάνε τον καλύτερο για να κερδίσουν. Να σου στρατηγικά του συμφέρει. Ακριβώς. Να μείνει αυτός ο παίκτης μέσα. Ναι, όμως. Ψηφίσανε, όχι στρατηγικά. Εγώ διαφωνώ γιατί θεωρώ ότι η στρατηγική είναι όπως χαράσει ο καθένας ξεχωριστά. Δηλαδή, αν αυτοί θεωρούν, επειδή κάτι βγαίνει 2 εβδομάδες η πιο δημοφιλής παίκτρια, το να παίξουν τη ζαριά τους, ας πούμε, και να τη βγάλουν στον τάκο, λένε ότι μπορεί και να βγει. Δηλαδή, μπορεί και να βγει υποψήφια προς αποχώρηση. Και δίνουν και σε εμάς τους τηλεθεατές την εικόνα ότι έχει κάνει ένα μεγάλο φάουλ. Οπότε, παιδιά, εμείς την ψηφίζουμε για αυτόν τον λόγο. Δεν την ψηφίζουμε αγωνιστικά. Ισχύει αυτό. Εγώ και Παύλο, αυτό που λες και ο Κωνσταντίνος που το είπε, το παιχνίδι μέχρι στιγμής είναι πάρα πολύ γρήγορα για να βλέπουμε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, σε εμάς δεν συνέβη και ποτέ η αλήθεια είναι, γιατί εμείς δεν ξέραμε ούτε από τηλεόραση ούτε τι είχε γίνει πριν από εμάς. Εμείς πήγαμε εκεί και από μία φάση και ύστερα δεν μας ενδιέφερε καν αν μας τραβάει η κάμερα. Ήταν πολύ υγιές. Είναι γυμνασμένος και να μπει μέσα στη βομάχη και να τρίψει τα μάτια σου. Δεν κάνουν όμως τις μετρήσεις πριν μπουν μέσα. Εντάξει, τώρα τυπικές δεν είναι αυτές. Δεν είναι ένα σημάδι. Οι συνθήκες όμως εκεί κάτω είναι διαφορετικές. Ότι είναι δύο εντελώς ασύγκριτα πράγματα το ατύχημα το οποίο είχαμε εμείς. Καλά, προφανώς. Με το
πώς νιώθουμε ψυχολογικά ή αν χτύπησα το πόδι μου ή αν στραμπούληξα το πόδι μου. Μιλάμε για ένα ατύχημα, ένα αυτοκινητιστικό που είχαμε, το οποίο είχαμε τραυματιστεί σοβαρά. Δεν θέλω να συγκρίνω πράγματα τα οποία είναι ασύγκριτα. Όχι, είναι επειδή ένας ακούστηκε πολύ... Ψυχολογικά, όποιος αντέξει και σωματικά, θα είναι αυτός που θα φτάσει εκεί. Ακούστηκε, αλλά υπάρχουν και το ρωτάω αυτό, όπου... Μαρέ, γιατί ακούστηκε ότι ενδεχομένως το ρύζι το βρήκε στο νοσοκομείο. Γι' αυτό το ρωτάω. Αν είχε αυτό το περιθώριο. Α, πολύ πιθανό. Και εγώ αυτό πιστεύω. Είναι πολύ πιθανό. Γιατί τώρα με την παραγωγή και τα λοιπά, δύσκολα μπορείς να κλέψεις και να μην σε δούνε, γιατί υπάρχει πολύ έλεγχος. Τώρα στο νοσοκομείο, που μπορεί να είναι λίγο πιο λάσκα τα πράγματα για κάποιες ώρες, μπορεί να βρεις έναν τρόπο να το κάνεις αυτό. Γιατί εντάξει, να ρωτήσω. Σε σχέση με αυτή την ανισορροπία που μας είπε και ο Αρναούτης, ότι είναι η ομάδα των μαχητών και η ομάδα των διασύμων, ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά. Αυτό εσείς πώς το αξιολογείτε, πώς το βλέπετε? Είναι τεράστια διαφορά και αυτό φαίνεται και όλες και από τα αγωνίσματα που παίζουν οι παίκτες κάθε εβδομάδα. Αν δείτε, την τελευταία εβδομάδα ήταν πολύ στατικά, τυφλά, αγωνίσματα που δεν έχουν πολύ τρέξιμο, να δώσουν την ευκαιρία και στους διάσημους να κερδίσουν. Και την Κυριακή που είδαμε το τρέιλερ, πάλι θα είναι ένα αγώνισμα τυφλό. Ναι. Οπότε μέχρι αυτό να εξισορροπηθεί. Με προσθήκες νέων παιχτών, πώς μαθαίνω, θα μπει ο Ηλίας ο Μπόγδανος, ναι. Ελένη. Και η Ελένη μίλησε και μαζί μίλησα του. Μίλησα μαζί του, γιατί είναι, το είναι φίλος μου και μίλησα, επικοινώνησα μαζί του λίγο πριν του πάρουν το κινητό. Η αλήθεια, ναι, όντως. Η αλήθεια είναι... Η τελευταία που μίλησε ήταν μαζί σου. Δεν ξέρω τώρα αν ήμουν η τελευταία. Δεν το ρωτήσω. Μαμά μου. Δεσμευμένος ο Ηλίας. Είναι δεσμευμένος, μια και το ρωτάς. Και έχει ανεβάσει η τελευταία του φωτογραφία στο Instagram με την κοπέλα. Ήταν καλή περίπτωση. Όχι, άκου. Γιατί μιλήσαμε. Ο λόγος που μπαίνει ο Ηλίας δεν είναι τυχαίος, παιδιά. Μπαίνει για να σώσει την ουσία του σε διάσημους. Πραγματικά. Γιατί είναι ένα πάρα πολύ αθλητικό. Είναι ένα πολύ αθλητικό παιδί. Έχει κάνει τρίαθλο, που είναι πολύ δύσκολο. Πολύ γυμνασμένο. Πολύ δύσκολο άθλημα. Έχει κάνει box, που σημαίνει ότι έχει πάρα πολύ δύναμη μυϊκή. Και μάλιστα τον έχει αφήσει η παραγωγή να πάρει μαζί του την κιθάρα του. Αλήθεια. Σαν προσωπικό αντικείμενο. Τι ωραίο, παιδιά! Αυτό δηλαδή, στην καλύβα θα την έχει την θα κιθάρα. Την έχει στην καλύβα, το γνωρίζω αυτό. Τον έχουν αφήσει να πάρει μαζί του την κιθάρα. Και αυτό δεν έχει ξαναγίνει, όντως. Όχι, είναι. Εσύ είχατε κερδίσει σαν έπαθλο. Ναι, παλιά. Και έπαιζε ο Μάριος λίγο κιθάρα και ντρεπόταν να παίξει. Του λέω παίξει, παίζει ωραία σε Κύπρο στα βουλά. Ντρεπότανε. Και επίσης, ό,τι έγινε με τον Ηλία, είναι πολύ ενθουσιασμένος, αλλά είναι και σοκαρισμένος. Δηλαδή, δεν το έχει συνειδητοποιήσει, γιατί καλέστηκε να πάρει την απόφαση μέσα σε ένα 24ωρο. Δηλαδή, ότι μέσα σε ένα 24ωρο τον κάλεσε η παραγωγή, πηγαίνει στο παιχνίδι, έπρεπε να αποφασίσει αν θα πάει και επίσης έπρεπε να κάνει τις μετρήσεις όλες αυτές, τέλος πάντων, σε τι υποβάλλεστε και να αποφασίσει αν θα πάει στον Αγιοδομή. Για να μην προλάβει να διαρρεύσει κιόλας, προφανώς. Ή ίσως είναι επιτακτική ανάγκη να ενισχυθεί η ομάδα των διασύμων. Οπωσδήποτε πρέπει να ενισχυθεί η ομάδα των διασύμων, γιατί... σε κάποια φάση ίσως αυτό να κουράσει και τον τηλεθεατή και είναι κρίμα, νομίζω. Μα όχι, είχαμε και πολλές αντιδράσεις και γενικά και στο Twitter αλλά και στα social ότι αν συνεχίσει έτσι το παιχνίδι, δηλαδή με αγωνίσματα πάρε τον κουβά, δώσε τον κουβά και... Στατικά, δηλαδή ναι, και τηλεοπτικά δεν είναι ωραίο. Πέρα από την αγωνιστική της ικανότητα, θεωρείτε ότι η Κάτια έχει χάσει τώρα λίγο από τη δημοφιλία της σε σχέση με το περιστατικό? Εγώ πάντως, όπως βλέπω από το Twitter, ναι. Εντάξει, παιδιά, έκανε πολύ μεγάλο φάουλ και εντάξει, είναι και φάουλ και του Πανουκαλίδη, ο οποίος έφαγε και την έδωσε. Έλαντε. Δηλαδή, έφαγες. Τι την δίνεις μετά? Το θέμα δηλαδή... όχι, άμα είναι... Το μεγαλύτερο φάουλ δεν είναι μόνο ότι το έκλεψε, γιατί είναι ένα παιχνίδι επιβίωσης. Μπορεί να... Δηλαδή, άμα πέσει κάτι κάτω, δηλαδή ένα φάουλ κάτι θα το συμφωνώ. Φάς. Το φάουλ, το μεγαλύτερο νομίζω... Ό,τι γίνει στην ομάδα των διασύμων, φαίνεται ότι θέλουν να τα μεταφέρουν στο Συμβούλιο όπου θα ακουστούν. Και καλά κάνουν. Αυτό, καλά κάνουν σε εισαγωγικά, για τον λόγο του ότι πράγματα τα οποία έχω εγώ ένα πρόβλημα με τον Κωνσταντίνο στην Καλύβα, μπορούμε να το λύσουμε οι δυο μας, χωρίς να δημιουργήσουμε κάποιο θέμα ή οτιδήποτε. Ναι, αλλά άμα λειτουργώ εις βάρος της ομάδας, πρέπει να το λύσουμε μπροστά στο Συμβούλιο. Εσύ αν ήσουν ο Καλύβης και βλέπεις την Κάτια από τη γωνία από το Φίνικα και βλέπεις να έχει το σακουλάκι και λες οπ. Τι κάνει, το βράζει, το έβραζε κιόλας εκείνη την ώρα γιατί φάγανε μαζί. Τι κάνεις? Κοίτα, τρώω. Ειλικρινά. Γιατί έχω, ναι, είμαι ειλικρινής, τρώω, αλλά δεν τη δίνω μετά. Να τη πω μετά. Θα συμφωνήσω με τον Κωνσταντίνο. Εγώ δεν τρέπεστε λίγο. Συγγνώμη, τόση ώρα λέμε και έρχεστε και λέτε τρώω. Εδώ έχουμε μοιραστεί σκουπίδια, δεν θα μοιραζόμαστε το ρύζι, το βρασμένο. Μαρία, εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι που έχει συζητηθεί πάρα πολύ. Δεν κάθεσαι να συζητήσει με την Κάτια, να τη πει Κάτια μου, δεν είναι σωστό αυτό. Πάμε να το μοιραστούμε με την ομάδα μας. Αυτό είναι το πιο σωστό. Ναι, άρα.
κάτι τρώω. Εκείνη την ώρα θα το φάω, άμα μου πει έλα φάε. Αλλά μετά εννοείται πως πρέπει να το δώσουμε στην ομάδα. Θέλω να σας θυμίσω ότι δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι όλο αυτό το παιχνίδι στηρίζεται στην επιβίωση, στην πείνα, στις κακουχίες. Γι' αυτό δημιουργούνται όλες αυτές οι συνθήκες. Και για να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα πριν, η Κάτια έχασε στο τι είπε: εγώ τρέχω και φέρνω νίκες, άρα δικαιούμαι να φάω περισσότερο. Αυτό ναι, ήταν τραγική δήλωση. Γιατί αν πήγαινε και έλεγε: το βρήκα, έχετε δίκιο, πείνα, σα θόλωσα, μπορεί να ήταν διαφορετική η αντιμετώπιση των συμπαικτών. Μάριε, εγώ θέλω να σε ρωτήσω ένα τελευταίο πράγμα πριν σε αποχαιρετήσουμε. Αν σε καλούσε τώρα η παραγωγή να πας στην ομάδα των διασύμων για να την ενισχύσεις, ποιες είναι οι σκέψεις σου? Δεν ξέρω, αλήθεια. Εκτός του ότι έχω και πάρα πολλά πράγματα που κάνω, εκτός με την ταξιδιωτική μου εκπομπή, σε λίγες εβδομάδες φυσικά τελειώνει η σεζόν μου. Δεν ξέρω, αλήθεια. Θα πρέπει να το σκεφτώ έτσι μια-δυο μέρες και θα έβλεπα. Μέσα από την ψυχή μου δεν ξέρω αν θα πήγαινα τώρα, η συγκεκριμένη στιγμή που μιλούμε. Ένα πράγμα έτσι πριν κλείνοντας, που δεν μου αρέσει γενικότερα στην ομάδα των διασύμων και αν έμπαινα θα τους το έλεγα, είναι ότι γνώριζαν από την αρχή τη φύση του παιχνιδιού και πού πάνε. Άρα είναι αδικαιολόγητες οι δικαιολογίες περί ηλικιών και περί αυτά που ακούμε πολύ στο Συμβούλιο. Εμένα με ενοχλεί. Είσαι εκεί, ήξερες που πας, πάνε πάλεψη αυτό με ψυχή και ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Δέστε από το δικό μας, ήταν και ο Κώστας ο Κοκκινάκης 40 πόσο χρονών και ο Μπο και ο Χρανιώτης και τα παιδιά έδιναν την ψυχή τους. Μπορεί στο τέλος να έχαναν τις πλήστες φορές, αλλά την ψυχή τους την κατέθεταν στο στίβο μάχης. Και είχαν την εκτίμηση όλου του κόσμου. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι και αυτή δίνει λίγο την ψυχούλα της. Αμάνε, Σύση. Ρε, Σύση μου, ηρέμησε. Σύση, καταλάβαμε, εντάξει. Πλάκα κάνω, πλάκα, παιδιά, εντάξει. Δεν μιλάω εγώ, ο οκτάχρονος εαυτός μου μιλάει.